Συνδεθώ με βιντεοκλήση με την Μέρη Σαμόλη, χωρίς να πέσω από το σκαμπό, γιατί αυτό είναι το πρόβλημά μου τόση ώρα. Κυρία Σαμόλη, τι κάνετε, καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Κανατάκη. Καλημέρα και στους ακροατές του ραδιοφώνου. Μάλλον του τη τηλεόραση, συγγνώμη. Μην ανησυχείτε, και ραδιόφωνο και ραδιόφωνο και ακροατές και τηλεθεατές και ό,τι θέλετε. Καλημέρα σας. Και του κόσμου που βρίσκεται εδώ. Λόγο και την ευκαιρία να είμαι εδώ. Λοιπόν, είστε η ιδρύτρια του A Jewel Made in Greece. Προσπαθώ να το κάνω να ακουστεί ακόμα καλύτερο στα αγγλικά. Και πρόκειται για την μεγάλη διοργάνωση, η οποία έρχεται στη Θεσσαλονίκη επιτέλους, με υπέροχα κοσμήματα, με νέους και καταξιωμένους δημιουργούς. Και δεν θυμάμαι όμως πού πραγματοποιήθηκε, στην Αθήνα. Ήταν στο Ζάπιο. Στην Αθήνα τα τελευταία 7 χρόνια είναι στο Ζάπιο και άλλα 2 χρόνια πριν ήταν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Mm-hmm. Αλλά το Ζάπιο πλέον είναι το σπίτι μας, το σπίτι του Jewel. Πολύ ωραία. Θέλετε να μας πείτε πώς ξεκινήσατε να ασχολείστε, όχι να ασχολείστε περισσότερο, να οραματιστείτε μία έκθεση για το σύγχρονο ελληνικό κόσμημα. Η αλήθεια είναι... περιμένετε, συγγνώμη. Χτυπάει το τηλέφωνο, καταλαβαίνω. Ότι... Ναι. Μην ανησυχείτε, εδώ είμαστε. Ασχολούμαι με το κόσμημα. Προέρχομαι από το χώρο της παραγωγής τηλεόρασης και κινηματογράφου. Mm-hmm. Αυτή ήταν η παλιά μου δουλειά και η δουλειά που περνάει ακόμα μέσα μου. Ασχολήθηκα κάποια στιγμή, λοιπόν, κάτω από κάποιες συνθήκες αλλαγής ζωής με το κόσμημα. Και όταν έκανα κόσμημα, βρήκα σιγά-σιγά τι γίνεται τριγύρω και τις συνθήκες που επικρατούσαν. Λοιπόν, είδα τις μέχρι τότε εκθέσεις, οι οποίες στηριζόντουσαν στο να γίνει μια έκθεση, να καλέσουμε κόσμο, να είμαστε πίσω από ένα πάγκο, να δείξουμε τη δουλειά μας και να πουλήσουμε ή να μην πουλήσουμε. Εκεί σκέφτηκα και είδα, ξεκινούσε και η κρίση το 2012, είδα ένα πάρα πολύ μεγάλο κενό. Ένα κενό που αφορούσε την παρουσία προώθησης του ελληνικού κοσμήματος. Στην Ελλάδα και στον κόσμο. Αποφάσισα λοιπόν και οραματίστηκα ένα ταξίδι που αφορά αυτήν ακριβώς τη διαδικασία. Ταξίδευσα το ελληνικό κόσμημα στα πέρατα της γης, επιτρέψτε μου την έκφραση, ακούγεται μεγάλη επίβολη, αλλά έχουμε πάει στη Σαγκά, έχουμε πάει στο Ντουμπάι, έχουμε πάει στο Las Vegas, έχουμε πάει στη Νέα Υόρκη, έχουμε πάει στις Βρυξέλλες, στο Ευρωκοινοβούλιο και σε όλα αυτά περισσότερο από μία φορά, με τεράστιες επιτυχίες. Η αλήθεια είναι ότι ανέκοψε την ταχύτητα και το ταξίδι η πανδημία. Αλήμωνο. Έφερε και σε εμάς, ό,τι και σε όλους. Αλλά σήμερα που μιλάμε, νομίζω είμαστε, παρόλα τα κρούσματα και παρόλα αυτό που ακούγεται, υπάρχουμε, είμαστε στον αέρα, είμαστε υγιείς και δραστήριοι και πάρα πολύ δημιουργικοί και με πολύ μεγάλη έμπνευση και πολύ χρώμα. Και σύντομα και στη Θεσσαλονίκη φυσικά. Γιατί αυτή είναι η χαρά μας. Όραμα ετών αυτό. Βέβαια. Ερχόμαστε, την Παρασκευή το βράδυ είναι γένεια, μία με τρεις θα είναι η έκθεση, 18 καταξιωμένοι Έλληνες δημιουργοί, με κοσμήματα από υφάσματα, με κοσμήματα από χρυσό, με κοσμήματα από ασίμι, με κοσμήματα γεμάτα χρώμα. The Year of Colors είναι το φετινό μας σύνθημα. Αγαπάμε και πολύ το χρώμα, να ξέρετε. Όσοι αγαπάμε το κόσμημα, αγαπάμε και το χρώμα. Ναι. Οφείλουμε αυτή τη χρονιά και από εδώ και μπρος να το βάλουμε στη ζωή μας πραγματικά. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, θέλατε να δώσετε μια λάμψη στη διοργάνωση που έχει να κάνει με το κόσμημα. Σας φαινότανε οι προηγούμενες διοργανώσεις κάπως πιο ελπείς από άποψη εντύπωσης, ας το πούμε. Όχι. Πιο κλαδικές και θέλατε να την κάνετε λίγο πιο κοσμοπολιτική. Εγώ αυτό νιώθω. Και βγαίνει αυτό, είναι ανάγκη των καιρών. Αλλά κάθε χρονιά έχουμε ένα θέμα. Η προηγούμενη διοργάνωση που έγινε το Φεβρουάριο του 20 ήταν The Year of Gold. Οπότε είχαμε δώσει ένταση στο χρυσό. Αυτή τη φορά αισθανθήκαμε ότι το χρώμα είναι που λείπει από τη ζωή μας και αισθανθήκαμε επίσης την ανάγκη να προτείνουμε στον κόσμο οικονομικότερα κοσμήματα, χωρίς να χάνει την αξία του το κόσμημα. Άρα όλο αυτό το πράγμα δημιούργησε μια καινούρια εικόνα. Εμένα οι εικόνες είναι η ζωή μου, γιατί σας είπα προέρχομαι από το χώρο του σινεμάρα, εικόνες έχω μάθει να φτιάχνω. Και πίσω από κάθε τι βλέπω πρώτα μια εικόνα και μετά μια διοργάνωση. Οι Ελληνίδες θέλουν να επενδύουν περισσότερο σε χρυσό και ασημένιο κόσμημα ή το contemporary, το πιο, ξέρετε, το πιο designato, ας πούμε, είναι αυτό που τους κλέβει τα τελευταία χρόνια το μάτι. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό γίνεται. Δεν έχει φύγει ο κόσμος, δεν θα φύγει ποτέ από το χρυσό. Ή ο χρυσός είναι στη ζωή του με το γάμο, είναι στη ζωή του με τη βάφτιση, είναι στη ζωή του με την πρόταση γάμου. Υπάρχει ο χρυσός και υπάρχει και στο πίσω μέρος των Ελλήνων τουλάχιστον η έννοια επένδυση. Έχοντας κάτι χρυσό, αισθάνονται ότι έχουν κάτι
στη θηρίδα τους κάτι που αύριο το πρωί έχει μια ανταλλάξιμη αξία. Αλλά κόσμημα δεν είναι μόνο αυτό. Κόσμημα είναι και τα υφασμάτινα κοσμήματα και τα κοσμήματα από ξύλο και τα 3D printing που είναι από υλικά πιο βιομηχανικά. Και θα έχουμε πολλά τέτοια να δείξουμε. Και κόσμημα είναι να κάνεις το γούστο σου. Να κάνεις το γούστο σου. Αυτό ναι, δεν ναι, είναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν είναι το κόσμημα. Να κάνεις το γούστο σου, να βγάζεις την ενέργειά σου πάνω σε αυτά που φοράς. Γιατί αυτά που φοράς είναι ο προπομπός σου και είναι και εκείνο που εντοπίζει κάποιος που δεν σε ξέρει ή κάποιος ο οποίος έρχεται σε επαφή μαζί σου και μαθαίνει πράγματα από εκείνα που φοράς. Πολύ ωραία τα λέτε. Πολύ ωραία τα λέτε. Έτσι είναι, έτσι είναι. Μα σκέφτομαι πόσο θετικά με προδιαθέτει μια γυναίκα που θα δω και ένας άντρας ενδεχομένως. Αλλά επειδή οι γυναίκες έχουν την χαρά να μπορούν να φοράνε περισσότερα κοσμήματα, που θα τη δω και θα έχει μεγάλα, ασύμμετρα, γεωμετρικά. Σε σακού που λέτε μπράβο, μπράβο. Γιατί μάλλον το έχετε μεράκι κι εσείς και θέλετε χαίρομαι, να το βλέπετε. Ναι. Και είμαι και πάρα πολύ χαρούμενη που έρχομαι στη Θεσσαλονίκη, που ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη και έχουμε και μια πολύ ωραία είδηση. Η Βούλα Ιπατουλίδου, η χρυσή μας Ολυμπιονίκης και αντιπεριφερειάρχης τώρα, πολύ ωραία. Είναι εκείνη που θα κόψει την κορδέλα και θα εγκαινιάσει την έκθεση. Και εμένα προσωπικά μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή της ζωής μου, όταν είχα ως δουλειά το σινεμά και τηλεόραση, έκανα για την Βούλα ένα βίντεο κλιπ. Αμέσως μετά το Χρυσό είχε γράψει η Αφροδίτη Μάνου ένα καταπληκτικό τραγούδι στηριγμένη για την Ελλάδα, ρε γαμώτο, που είπε η Βούλα. Η Αφροδίτη Μάνου έγραψε ένα τραγούδι που έλεγε για ποια Ελλάδα, ρε γαμώτο. Είχα λοιπόν την τιμή τότε να κάνω αυτό το βίντεο κλιπ. Μα είναι πολύ γνωστό, τι το θυμάμαι, είναι πάρα πολύ γνωστό. Εξαιρετικό. Είχαμε κάνει λοιπόν ένα βίντεο κλιπ για τη Βούλα και την Αφροδίτη Μάνου. Που πρωταγωνιστούσε η Βούλα και τότε εγώ κάποια στιγμή σαν προσωπικότητα ταυτίστηκα με τη Βούλα και σήμερα ξυπνώντας ξανά τόσα χρόνια αυτές τις μνήμες είδα ότι τα εμπόδια της Βούλας συμβολικά είναι όλα τα εμπόδια που έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια και πρέπει να καταφέρουμε αυτό που κατάφερε και η Βούλα, να σπάσουμε τον ήμαν, να το κόψουμε και να έρθουμε πρώτοι. Εγώ χαριτολογώντας καμιά φορά λέω στον εαυτό μου και στους γύρω μου ότι θέλω να ξεπερνάω τα εμπόδια της ζωής μου όπως η Βούλα Βατουλίδου, τα δικά της. Με αυτό τον παραλληλισμό κάπως. Όχι ότι τα καταφέρνω, αλλά τέλος πάντων η πρόθεση υπάρχει. Σημασία έχει πρόθεση και σημασία έχει ότι και αν προσπαθήσεις μπορεί να μην φτάσεις να κόψεις το νήμα, αλλά θα φτάσεις κοντά. Πάντα προσπάθηκες. Θέλω την ψυχολογία της Βούλας Πατουλίδου όταν πηδούσατε εμπόδια, καταλάβατε. Και μια τέτοια γυναίκα δεν μπορεί να μην φοράει ένα ωραίο κόσμο που φαίνεται και φαντάζει από μακριά. Είναι γυναίκα πρότυπο. Ναι, για να τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Συγγνώμη, είπαμε που θα φιλοξενηθεί η έκθεση. Στο The Met. Στο ξενοδοχείο The Met. Ωραία. The Met, ναι. Θαυμάσια. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σαμόλη. Να είστε καλά, ευχαριστώ που μου δώσατε φωνή. Τι λέτε, τέτοια διοργάνωση φιλοξενούμε να μην το μάθει η Θεσσαλονίκη μας. Η Θεσσαλονίκη μας, η Λουσάτη Θεσσαλονίκη μας να μην το μάθει. Εδώ μιλάμε για... Η Λουσάτη και με τις πιο ωραίες γυναίκες. Εντάξει, βοηθούν και τα αξεσουάρ. Βοηθούν, βοηθούν. Γεια σας, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ, καλή σας μέρα. Γεια σας.